Η πρώτη προπόνηση του ΠΑΣ Γιάννενα για τη νέα αγωνιστική περίοδο πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο ΠΕΑΚΙ, χωρίς την παρουσία του Γιάννη Πετράκη, ο οποίος απουσίαζε λόγω ενός προσωπικού κολλήματος και τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί ωστόσο στην πόλη των Ιωαννίνων. Τα νέα πρόσωπα που έκαναν την εμφάνισή τους στην πρώτη του ΠΑΣ ήταν ο Μάρκος Βελίδης, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ο Ντόλοβατς, που φέτος θα είναι στην ενεργό δράση, και δύο παιδιά από την Ακαδημία της Αθήνας, η Μπουτίνας και Ζόγκος. Στις εξέδρες του ΠΕΑΚΙ βρέθηκαν περίπου 200 φίλαθλοι της ομάδας που άναψαν πυρσούς και με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν τους παίκτες. Καλή χρονιά. Στην πρώτη προπόνηση έλαβαν μέρος οι Βελίδης, Πασχαλάκης, Μπουκουβάλας, Μπέριος, Γαρουφαλιάς, Μιχαήλ, Ναδάλες, Καρανίκας, Μαυροπάνος, Ντόλοβατς, Σκόνδρας, Κοζορώνης, Βιδάλ, Νικολιάς, Μαμπουλού, Ζιάκος, Κόντε, Ζόγκος, Μπουτίνας και ερασιτέχνες από την ΚΑΠΑ20, Παπαϊωάννου, Μούτσιος, Σιχλιμύρης, Λευτέρης και Κώστας Παπαδόπουλος, Λιάπης και Λιάσος. Απουσίαζαν ο Περιστερίδης, που είναι τραυματίας, ωστόσο έδωσε την παρουσία του στο ΠΕΑΚΙ, ο Τζιμόπουλος και οι Κολιοφούκας και Μασούρας. Η ομάδα θα αναχωρήσει για το Καρπενήσι στις 9 Ιουλίου, όπου και θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και να ανακοινωθούν οι μεταγραφικοί στόχοι της ομάδας.